η παρουσίαση των πρώτων υποψηφίων δημοτικών συμβούλων για την Δημοτική Ενότητα Ιωαννίνων της παράταξης Γιάννα Ένα Νέα Εποχή με επικεφαλής και υποψήφιο δήμαρχο Μωυσή Ελισάφ έγινε σήμερα το πρωί, ενώ την ερχόμενη Τετάρτη θα γίνει η παρουσίαση των υπολείπων υποψηφίων και θα ακολουθήσουν οι παρουσιάσεις για τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες. Κατά την επίσημη παρουσίαση των υποψηφίων, ο επικεφαλής της παράταξης και υποψήφιος δήμαρχος υπογράμμισε πως σε τρεις μήνες οι πολίτες θα βρεθούν μπροστά στην κάλπη καλούμενοι να επιλέξουν τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή για τα επόμενα 4 χρόνια. Όσο για την παράταξή του, από τις αρχές του φθινοπόρου βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία διαβούλευσης με τους πολίτες, ώστε να καταρτιστεί το πρόγραμμα της παράταξης, το οποίο θα καταρτηθεί σε λίγες ημέρες. Στόχος να διαμορφωθεί, όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, η πόλη της νέας γενιάς. Και η νέα γενιά, σύμφωνα με τον κύριο Ελισάφ, έχει τον πρώτο λόγο στην παράταξή του. Σε τρεις περίπου μήνες οι πολίτες θα βρεθούν μπροστά στην κάλπη, με την ευθύνη να επιλέξουν το Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή για τα επόμενα 4 χρόνια. Με την ευθύνη να ορίσουν την τύχη και το μέλλον του Δήμου για ακόμη περισσότερα. Η παράταξη για Ένα Νέα Εποχή από τις αρχές του φθινοπόρου βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία διαβούλευσης με τους πολίτες. Παίρνει τα μηνύματά τους, τις προτάσεις τους, τις σκέψεις και τις ιδέες τους. Μοιράζεται τις αγωνίες τους αλλά και τις ελπίδες τους, αφού γράζεται τα μηνύματα της κοινωνίας. Όλα αυτά αποτελούν τη βάση των προτάσεων που επεξεργάστηκαν πολυμελείς επιτροπές και θα συμπεριλαμβάνονται στο ολοκληρωμένο μας πρόγραμμα που θα κατατεθεί σε λίγες εβδομάδες. Στόχος μας να ανοίξουμε νέους ορίζοντες, να βάλουμε τα Γιάννενα σε ρυθμούς Ευρώπης και να διαμορφώσουμε την πόλη της νέας γενιάς. Άλλωστε, συχνά όλοι μιλούμε για αυτή, αλλά πολλές φορές χωρίς αυτούς. Στην παράταξή μας, η νέα γενιά έχει τον πρώτο λόγο. Παρουσιάζουμε νέα πρόσωπα στην κοινωνία, με την ελπίδα ότι θα τους δοθεί η δυνατότητα να την εκπροσωπήσουν και να καταθέσουν τα όνειρά τους, τη γνώση τους και κυρίως τη φρεσκάδα τους στην πόλη. Είμαστε 3 μήνες πριν τις εκλογές. Η παράταξή μας, ακυδεμόνευτη, ακομμάτιστη, αλλά όχι απολύτικη, ανυποχώρητη σε αρχές και αξίες, διεκδικεί να εμπνεύσει τους γενιώτες. Να εμπνεύσουμε για να μας εμπιστευτούν. Ξέρουμε τι χρειάζεται, μπορούμε να το πετύχουμε. Σήμερα παρουσιάζουμε τους 19 πρώτους υποψηφίους του συνδυασμού μας της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων και Νήσου και σας κάνω γνωστό ότι την επόμενη Τετάρτη ακριβώς την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο θα γίνει και η παρουσίαση των υπολείπων υποψηφίων. Ενώ πολύ σύντομα τις αμέσως επόμενες μέρες θα γίνει η ανακοίνωση των υποψηφίων των υπολείπων δημοτικών ενωτήτων. Ακολούθησε η παρουσίαση των 19 πρώτων υποψηφίων του συνδυασμού. Ακονίδου Ελένη, δικηγόρος. Βαβάτσικος Μάριος, ιχθυολόγος, ιδιωτικός υπάλληλος. Βάβας Φώτης, μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής, σύμβουλος επιχειρήσεων, πρώην διοικητής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και Νοσοκομείου Χατζικώστα. Βλάχος Σταύρος, μηχανολόγος μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας. Γιαννάκης Βασίλειος, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, γραμματέας ΕΚΑ Δοδόνη. Ζαράχη Νόκα Φιλιό, μαθηματικός, πρώην Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης. Ζάχος Γεώργιος, προϊστάμενος βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ζωγράφος Βασίλειος, αρχιτέκτονας. Ηλιάδης Σταύρος, οικονομολόγος, επιχειρηματίας στον τομέα του τουρισμού. Κατσούρη Αντιγόνη, συμβολεογράφος και μουσικός. Αναγνώστου Κουμπλωμάτη Φανή, εκπαιδευτικός υπεύθυνη βιβλιοπωλείου. Λεοντίου Δήμητρα, αστυνομικός.
Παπαχρήστου Αλεξάνδρα, χειρουργός οδοντίατρος. Τίχας Ευάγγελος, τέος δήμαρχος Παμβότιδας. Σαούγκος Βασίλειος, ιατρός παθολόγος, διδάκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στουγιάνος Χρήστος, εκπαιδευτικός, προπονητής βόλεϊ, αιρετός μέλος ΠΙΣΠΕ. Φίλης Απόστολος, μηχανικός μεταλλείων. Φλόρου Γιώτα, προϊσταμένη των παιδικών σταθμών Ζήτσας, ραδιοφωνική παραγωγός. Και ο υποψήφιός μας στη Δημοτική Ενότητα Νήσους, Σιωρόκας Νίκος, οικονομολόγος, συνταξιούχος, τραπεζικός υπάλληλος.